Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου. Είπαμε, αύριο έχουμε μια πολύ ωραία δράση σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, στους Δήμους, και ένας από αυτούς τους Δήμους που συμμετέχει στη δράση Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Δήμαρχε, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Εύχομαι σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, αλλά επιτρέψτε μου και μέσω ημών σε όλους τους δημότες μας, τους κατοίκους του Δήμου μας, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και χαρά. Και επίσης, απαντώντας ευθέως στο ερώτημά σας, λέω ότι κανείς σε αυτή τη ζωή και μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες δεν δικαιούται να ευτυχεί μόνος του. Ιδιωτική ευτυχία ούτε υπάρχει, ούτε και είναι αποδεκτή. Όλοι μαζί πρέπει τις μέρες αυτές, αλλά και πάντοτε, κάθε μέρα, αλληλοϋποστηριζόμενοι και αλληλοβοηθούμενοι, να περνάμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Πρέπει δηλαδή να κοιτάμε γύρω μας, να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας. Αυτό μπορεί να γίνει αν όλοι μαζί φτιάξουμε μια αλυσίδα κοινωνικής αλληλεγγύης. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες του Δήμου μας από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, το ερχόμενο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων Μενεμένης, που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους, στη διασταύρωση των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου V και Θερίσου, γωνία. Να έρθουν και να φέρει ό,τι επιθυμεί ο καθένας για τα παιδιά. Δώρα, παιχνίδια, παιδικά βιβλία, προκειμένου κατά αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά να διαβάσουν και να ονειρευτούν και έτσι να καλλιεργήσουμε λίγο μακριά από τον υπολογιστή και από το έτοιμο φαγητό, η λέξη φαγητό εντός εισαγωγικών, την παθητική δηλαδή ενημέρωση, να καλλιεργήσουμε την φιλαναγνωσία. Σε καλή κατάσταση, Δήμαρχε, να είναι, να φροντίσει ο κόσμος βέβαια όσο μπορούμε και ό,τι έχει ο καθένας. Αύριο 10 το πρωί λοιπόν θα συγκεντρώνεται εκεί, θα είναι υπάλληλοι του Δήμου προφανώς. Και θα συγκεντρώνω... Εδώ θα είμαστε όλοι εδώ και εν πάση περιπτώσει πρέπει να περάσουμε και το εξής μήνυμα. Στις περιοχές μας δεν είναι πλούσιοι οι άνθρωποι. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ανεργίας και τα εισοδήματα που έχουν, τα βαλάντιά τους, είναι και περιορισμένα και μικρά. Ωστόσο, σε κάθε κρίση οικονομική και σε κάθε δυσκολία, το φαινόμενο που παρατηρούμε είναι οι φτωχοί να βοηθάν και να ταΐζουν κατά το κοινό λεγόμενο τους φτωχότερους. Ακριβώς. Έτσι. Αυτός που δεν έχει δίνει η Δημαρχία. Αυτό είναι γεγονός. Το διαπιστώνουμε κι εμείς. Χωρίς να εξαιρούμε και τους λίγους έχοντες και υπερέχοντες οικονομικά που δίνουν και τους επενούμε για αυτούς. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλά Χριστούγεννα, Δημαρχή. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, λοιπόν, ο κ. Κυρίζογλου, τηλεφωνική μας γραμμή, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή. Όπως μπορεί ο καθένας, σε καλή κατάσταση το λέμε ξανά, προφανώς, καταλαβαίνετε, θα πάει σε ένα παιδί που δεν έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, το δικό σας παιδί μπορεί να το χάρηκε, αν είναι σε καλή κατάσταση, ιδανικό, πάτε το αύριο το πρωί στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είπαμε ότι συμμετέχει ο Δήμος μαζί με τους υπόλοιπους της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αττικής. Έχουμε αναφερθεί σε αυτή την προσπάθεια, όλοι μαζί μπορούμε. Όλες τις προηγούμενες ημέρες έχετε δει και το σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα μας. Στηρίξτε την όπως μπορείτε και βέβαια τα βιβλία είναι καλοδεχούμενα. Μην ξεχνάμε τα βιβλία, απαραίτητα ειδικά τώρα μέσα στην περίοδο των εορτών των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων. Ελάτε τώρα να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να περάσουμε στην επικαιρότητα.